Ο κ. Κουρουπλής θα μπορέσει σε λίγο χρόνο να μας τα πει. Έλα Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεγάλη νίκη, η μεγάλη πρόσφατη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, παρά την τρομοκρατία του φόβου και την καταστροφολογία, ήταν αποτέλεσμα θριάμβου της λογικής του ελληνικού λαού. Ήταν ένας θρίαμβος της λογικής του ελληνικού λαού. Και αυτό μας επιτάσσει να θεμελιώσουμε την ελπιδοφόρα προσπάθεια σε αυτό τον τόπο. Να απαλλάξουμε τον τόπο από τη μυρολατρία και το μυρολατρικό χαμόγελο. Αποφλοιώνοντας και ψηλαφίζοντας την πολυεπίπεδη και πολυειδή οικονομική κρίση, διερωτάται κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αποτέλεσμα αυτό που υφίσταται και αυτή η δοκιμασία που υφίσταται ο ελληνικός λαός είναι αποτέλεσμα της μοίρας και της μυρολατρίας, είναι αποτέλεσμα μοιραίων εξελίξεων ή είναι αποτέλεσμα πολιτικών εγκληματικών επιλογών που οδήγησαν τη χώρα και έχουν και όνομα και ευθύνη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τόπος έχει ανάγκη από μια ριζική, ανατρεπτική επαναθεσμοποίηση των θεσμών. Πρέπει να εμπνεύσουμε και να ικανοποιήσουμε τη δίψα της ελληνικής κοινωνίας για ενεργοποίηση και απελευθέρωση των δημιουργικών της δυνάμεων. Έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε σύγχρονους θεσμούς που θα καθιστούν τον πολίτη ικανό να ελέγχει την εξουσία, ώστε αυτή να μην υποκύπτει στη λογική του ΔΕΛΕΑΡ και να μην υποκύπτει στη λογική που την οδηγεί στην απολυθοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να επαναθεσμοποιήσουμε όλα τα επίπεδα των δομών της χώρας σε όλους τους πυλώνες της, στο κέντρο, στην περιφέρεια, για να μπορέσουμε πραγματικά να εμπεδώσουμε το αίσθημα της ισοπολιτείας και να συγκρουστούμε με τα φαινόμενα της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας ανάμεσα στους δήμους και τις περιφέρειες. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης για μια Ευρώπη της κοινωνικής δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να κατεδαφίσουμε το κράτος του παραλόγου και να το υποκαταστήσουμε με μια επανάσταση της απλής λογικής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σημαντικό και κρίσιμο το πώς δεν πρέπει να θεωρήσουμε την κανονικότητα του κράτους και των σημερινών θεσμών δεδομένη στα πλαίσια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου διάρθρωσης. Θα πρέπει να αναμετρηθούμε για να μετατρέψουμε τους στατικοποιημένους και να μεταρσιώσουμε τους στατικοποιημένους θεσμούς σε θεσμούς λειτουργικούς, ζωντανούς, ικανούς να παρακολουθούν την εξέλιξη της οικονομίας και των τεχνολογιών. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να συγκροτήσουμε μια σύγχρονη διοίκηση με αντανακλαστικά ικανά που θα απελευθερώνουν τις φλέβες της παραγωγής από τις θρομβώσεις της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας. Είμαστε εδώ για να καθοδηγήσουμε και να μην καθοδηγηθούμε από συμφέροντα και νεοτροπίες. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία πολιτών και όχι μια κοινωνία θεατών, υπηκών, υποτακτικών που δεν επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους και αποδέχονται να τους ρυθμίζουν τη ζωή τους. Θέλουμε μια κοινωνία που δεν θα παραχωρεί σε κανέναν το δικαίωμα να αποφασίζει για αυτήν χωρίς αυτήν. Θέλουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αιμοδοτήσουμε τον προβληματισμό αυτής της κοινωνίας, γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει σε αυτόν τον τόπο να λειτουργούν οι θεσμοί της δημοκρατίας, όπου ο πολίτης θα είναι πραγματικός πολίτης, κυρίαρχος του εαυτού του, θα είναι πολίτης που θα ξέρει να κυβερνιέται και να κυβερνάει, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άποψη ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες αλλαγές είναι εξίσου αναχρονιστική με εκείνη την άποψη που λέει ότι οι Έλληνες μπορούν να τα κάνουν όλα. Πιστεύουμε ότι μια κοινωνία με τέτοια ιστορία και τέτοια διαδρομή
Είναι μια κοινωνία που διαθέτει αποθέματα που θα πρέπει να τα αξιοποιήσει για να μπορέσει να κερδίσει το χαμένο χρόνο που τη χωρίζουν από τις υπόλοιπες κοινωνίες. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιοποιώντας αυτή τη μεγάλη δυνατότητα της τεχνολογίας, μπορούμε να προχωρήσουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά στις μεγάλες τομές. Και η πρώτη μεγάλη τομή θα είναι η κάρτα του πολίτη. Θα είναι η κάρτα για την οποία εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν και οφείλω να τους το αναγνωρίσω. Από την εποχή του ΆΜΚΑ, του Δημήτρη του Σιούφα, του Πεπονή, του Μπένου και άλλων ανθρώπων πολιτικών που δούλεψαν για αυτή την προσπάθεια και βρήκαν πολύ μεγάλα εμπόδια. Η τελευταία προσπάθεια με τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής ολοκληρώνεται αφού αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε πλέον επιτροπή η οποία μέχρι τον Ιανουάριο θα πρέπει να έχει λύσει το ζήτημα της διασύνδεσης, της συλλειτουργικότητας, της διαλειτουργικότητας όλων των βάσεων δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών για να μπορέσουμε πραγματικά μετά από αυτό το τετράμινο, μέσα στο 16, να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη, βαθιά, ιστορική, ανατρεπτική μεταρρύθμιση που θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τη γραφειοκρατία και την πολυνομία. Και δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, όπου πραγματικά θα απελευθερώσει εκατομμύρια εργατόρες, θα απελευθερώσει εκατομμύρια ώρες ταλαιπωρίας του πολίτη, θα αναγκάσει πλέον το δημόσιο να λειτουργεί οίκοθεν και να επιλύει αυτού του είδους τα ζητήματα της γραφειοκρατίας, μια γραφειοκρατία όπως πολύ σωστά επεσήμανε και ο κύριος Θοδωράκης, απομιζά σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ μαζί με την πολυνομία. Μια κάρτα που θα έχει και δεύτερο ρόλο. Θα συμβάλλει στην υλοποίηση μέσω αμεσοδημοκρατικών θεσμών που θα δίνουν βήμα στον πολίτη για να ελέγχει επιτέλους ουσιαστικά την εξουσία. Ξεκινάμε τη συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε... Κάντε ησυχία και κύριε Υπουργέ, να κλείνουμε διότι έπεται και ο Αντιπρόεδρος και ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ. Συνεχίστε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Κάντε ησυχία, όχι βασικά έκανα διακοπή για το... Προχωρούμε στις αλλαγές που είναι απαραίτητες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε την καταστολή με τη στήριξη του πολίτη, γιατί εμείς θέλουμε μια σχέση αλληλοαποδοχής του πολίτη με την αστυνομία, να συγκρουστούμε με την εμπορία των ανθρώπων, να συγκρουστούμε με τη βία του ρατσισμού, τη ρατσιστική βία, και κυρίως στο χώρο της πολιτικής προστασίας να θεσμοθετήσουμε νέους θεσμούς για την πρόληψη, στην οποία όμως θα έχει ευθύνη και συμμετοχή και ο πολίτης, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τα προβλήματα. Κλείνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είμαστε εντολοδόχοι του ελληνικού λαού. Είμαστε εδώ και πρέπει να παραμείνουμε εντολοδόχοι, να πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι διαθέτουμε τα αντανακλαστικά εκείνα που αντιδρούν θετικά στα ερεθίσματα της κοινωνίας. Γιατί μόνο έτσι θα ενεργοποιήσουμε τα θερμογόνα ιαματικά κοιτάσματα της ψυχής των Ελλήνων. Μόνο έτσι θα αφυπνίσουμε το πείσμα των Ελλήνων για να βγούμε από αυτή την κρίση όρθιοι όλοι μαζί, χωρίς να αφήσουμε πίσω μας κοινωνικά νεκροταφεία. Και επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά στους νέους. Αγαπητά μας παιδιά, καταλαβαίνουμε και τις αγωνίες και τις αρνήσεις και τις αντιθέσεις σας και με τους πολιτικούς και με το πολιτικό σύστημα. Σας καλούμε όμως, αναγνωρίζοντας ότι ζούτε αυτό το μαρτύριο της παρατεταμένης εφηβείας, να μην παραιτηθείτε μπροστά στις δυσκολίες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που δεν θα ήταν εδώ αν είχε παραιτηθεί μπροστά σε αυτού του είδους τις δυσκολίες. Σας καλώ λοιπόν ούτε να πάρετε το νοματιόν σας και να φεύγετε στο εξωτερικό. Να δώσουμε όλοι μαζί εδώ τη μάχη. Να μας πιέσετε, να μας αναγκάσετε, να βρούμε λύσεις. Λύσεις που θα δώσουν δυνατότητα και εξέλιξη σε εσάς τους ίδιους να φτιάξετε μια πιο όμορφη Ελλάδα, πιο ανθρώπινη, πιο αλληλέγγυα, πιο δίκαιη. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος σας. Σας το λέω πρόσφατα.
πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί έζησα ο ίδιος και πιστεύω ότι η ζωή δεν αλλάζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος με τις δυνάμεις που διαθέτει μπορεί να αλλάξει τη ζωή. Σας ευχαριστώ.